Δεκάδες πιστοί στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φαντανάσης Πατρών ψάλλουν τον εθνικό ύμνο. Πάτρα, τιμήσε με λαμπρότητα τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, αλλά και τους ηρωικούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ, οι οποίοι αγωνίστηκαν και έπεσαν για την ανεξαρτησία της Κύπρου από την Βρετανική κυριαρχία. Οι Αρκάδες και οι Κύπροι έχουν βγει μέσα από το μερτύριο των ηρώων. Μπροστά από την πρωτομή του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, που κρεμάστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, τελέστηκε η μνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από εκπροσώπους των αρχών. Λίγο πριν την κατάθεση στεφάνων προηγήθηκε λιτάνευση της εικόνας πέριξ του Ιερού Ναού. Θυμάμαι τη μνήμη του Γρηγορίου του Πέμπτου, που είναι ο προστάτης του συνδέσμου μας, ο οποίος θυσιάστηκε υπέρ των Ελλήνων στη Μεγάλη Πύλη του Φαναρίου στις 10 Απριλίου του 1821, σαν αντίπεινα των Τούρκων για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων στο Μοριά. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος είναι σύμβολο για μας. Είναι ο πόλεος Γρηγορίου του Πέμπτου, μαζί με τους αδελφούς μας, τους Γορτίνιους. Τη μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρα Δημητρίου, προστάτη της Τρίπολης, ο οποίος εμαρτύρησε το 1803 στις 14 Απριλίου. Στις συμπατικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για την έναρξη του παλαιευθερωτικού αγώνα κατά των Άγγλων βρέθηκε και η πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Χριστίνα Στέλλα Ζίγκα, η οποία εκφώνησε και τον πανηγυρικό της ημέρας. Η οποία αποτελεί μια από τις μικρότερες σελίδες της Κυπριακής ιστορίας, αλλά και με γνωμοσύνη, αγωνιστές, αλλά και το παρόν στις θρησκευτικές και παιδιακές εκδηλώσεις έδωσαν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι αρχών και φορέων του τόπου.